Ο Μπόρις Τζόνσον υπερασπίστηκε στη Βρετανική Βουλή το νομοσχέδιο που φαίνεται να παραβιάζει τη συμφωνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που η ίδια η κυβέρνηση αποδέχεται ότι παραβαίνει το διεθνές δίκαιο. Ο νόμος αναφέρεται στις διευθετήσεις του εσωτερικού εμπορίου μετά τον Brexit, όμως η αντιπολίτευση λέει ότι μπορεί να οδηγήσει σε συνοριακούς ελέγχους στην Ιρλανδία. Η δουλειά μου είναι να προστατεύω την αξιοπιστία του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Γι' αυτό χρειαζόμαστε νομική ασφάλεια για να προστατεύσουμε τη χώρα μας από ακραίες ή παράλογες ερμηνείες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύνορο στη θάλασσα της Ιρλανδίας. Με τέτοιο τρόπο που πιστεύω και ίσως και άλλοι βουλευτές το πιστεύουν ότι θα υπονόμευε τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Η κίνηση της κυβέρνησης Τζόνσον προκάλεσε την οργή τόσο των Βρυξελών όσο και της Βρετανικής Αντιπολίτευσης. Οι Σκοτσέζοι ισχυρίζονται πως ο νόμος θα επιτρέψει στο Λονδίνο να αφαιρέσει εξουσίες και από το Κοινοβούλιο του Εδιμβούργου. Αυτή η νομοθεσία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά και το εθνικό δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός και οι φίλοι του, μια ομάδα πονηρών, δημιουργούν ένα παρακράτος όπου δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Γιατί ο Πρωθυπουργός και οι φίλοι του νομίζουν ότι είναι υπεράνω των νόμων? Η Συμφωνία Αποχώρησης επιτρέπει στη Βόρεια Ιρλανδία να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά χωρίς ελέγχους στη μεταφορά προϊόντων στα σύνορα. Ήταν ένας δύσκολος συμβιβασμός και κάθε προσπάθεια αλλαγής πιθανόν θα εκμηδενήσει τις ελπίδες για μια μόνιμη εμπορική συμφωνία Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης.